Σοκάρει το περιστατικό ξυλοδαρμού ενός νεαρού μετανάστη από το Πακιστάν από τον εργοδότη του στο Ρέθυμνο. Ο Μαχμούντ την περασμένη Κυριακή, έχοντας ενημερώσει, δεν πήγε στο κατάστημα εστίασης που εργαζόταν, ώστε να τηρήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα λόγω μεγάλης μουσουλμανικής γιορτής. Με αποτέλεσμα το επόμενο πρωί να τον εντοπίσει ο εργοδότης στη δεύτερη εργασία του και να του επιτεθεί άγρια μπροστά στα μάτια δεκάδων, οι οποίοι φαίνεται πως στέκονταν αμέτωχοι απέναντι στο βάναυσο ξυλοδαρμό. Πιάνοντας τον από το λαιμό, τον χτύπησε στο κεφάλι, τον έριξε κάτω, τον άρχισε να τον κλωτσάει. Δηλαδή 5 μέτρα λίγο πιο πέρα και αυτός δεν ήθελε να πάει μαζί του, γιατί ξέρει, γιατί δουλεύει μαζί του, ξέρει είναι κακός άνθρωπος. Αυτός του άρπαξε, του πιάσε λαιμό από εδώ. Στα νύχια εγώ είδα στα μάτια μου που φαίνοτανε και είδε κόσμο, αλλά δεν θέλει να πεις κανείς για να μην χαλάσουν δουλειές. Γι' αυτό δεν θέλει να πει. Ήταν 50 άτομα εκεί πέρα. Ο νεαρός μετανάστης βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Με αποτέλεσμα όχι μόνο να φοβάται να καταγγείλει τον ίδιο τον ξυλοδαρμό του, αλλά ακόμα και το να πάει στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, ο δράστης φαίνεται πως απείλησε τον 25χρονο ώστε να εξαφανιστεί από το Ρέθυμνο. Του είπε πριν να βραδιάζεις, ξεφανίσου από το Ρέθυμνο. Να μην είσαι εδώ στο Ρέθυμνο. Αν σε ξαναδώ, θα σε σκοτώσω. Έτσι του είπε. Γιατί αν πάει νοσοκομείο και τα ρωτάνε τι έπαθε. Αν έχεις πει κάποιος μου πιάσε εδώ, θα του λένε κάτσε εδώ, έρχεται κάποιος αστυνομικός, θα πάνε μέσα για να ρωτάνε τι έγινε. 18 χρόνια είμαι εδώ, ούτε μία ένσημα δεν έχει, ούτε χαρτία δεν έχει. Τι το κάνεις, άμα δεν έχει χαρτία πού να πας, ούτε δεν πάει το τμήμα. Γνωρίζοντας ότι ο συνάδελφος είναι παράνομα στην Ελλάδα και γνωρίζοντας τις συνέπειες αν πάει στην αστυνομία, ότι το πρώτο πράγμα που θα του ζητήσουν θα είναι τα χαρτιά του. Χαρτιά άδεια παραμονής δεν έχει, με αποτέλεσμα η αστυνομία να τον κλείσει μέσα. Τα σωματεία του Ρεθύμνου επισημαίνουν πως τέτοιου είδους περιστατικά αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα για τους μετανάστες στη χώρα μας, επιρρύπτοντας ευθύνες σε κεντρικούς και τοπικούς φορείς. Αντί να προσπαθούν να κάνουν fast track διαδικασίες για τους μετανάστες που μπαίνουν τώρα στη χώρα, καλό θα ήταν να μιλήσουν με τους συλλόγους μεταναστών που δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολλοί, όποιας εθνικότητας και να είναι αυτή, να μπορέσουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ, εργάζονται εδώ, να μπορούν επιτέλους να είναι νόμιμοι και με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Αυτό το περιστατικό δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι περισσότεροι μετανάστες εργάτες που πραγματικά σαν σύγχρονοι σκλάβοι δέχονται βρισχές, εξευτελισμούς, ακόμα και ξύλο από τους σύγχρονους εργοδότες. Εδώ είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης, ακόμα και οι βαριές ευθύνες των τοπικών αρχών εδώ. Για το σύγχρονο δουλεμπόριο, την απλήρωτη δουλειά, είχαμε κάνει παρέμβαση, είχα δηλώσει στην κυρία Αντιπεριφερειάρχη ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και η απάντηση δεν είναι ευθύνη δικιά μας.